Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας στους πολυπληθείς ακροατές μας πλέον εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Απόψε 28 Φεβρουαρίου, τελείωσε και ο Φεβρουάριος. Να είστε όλες και όλοι καλά, η επικαιρότητα τρέχει. Ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, τους πολυπληθείς ακροατές μας, οι οποίοι μας ζητούν να είμαστε περισσότερες φορές την εβδομάδα και να παρουσιάζουμε την εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου είναι δύσκολο τουλάχιστον αυτό το διάστημα να έχουμε περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. Τουλάχιστον θα ζητήσουμε από τη διεύθυνση του σταθμού να μας παραχωρήσει κάνα 15 λεπτό χρόνο περισσότερο. Ορίστε, κάνουμε και μια επίσημη αίτηση εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Η επικαιρότητα, όπως είπαμε, τρέχει. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, μετά το μίνι σκάνδαλο που παρουσιάστηκε με την Υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου και τον σύζυγό της, επίσης Υπουργό Οικονομίας, να απολαμβάνουν 12.000 ευρώ να παίρνουν ως επιδότηση επίδομα ενοικίου, ο κύριος Τσίπρας αναγκάστηκε μετά τη γενική κατακραυγή να τους διώξει, να τους βγάλει από την κυβέρνηση και να προχωρήσει σε έναν μίνι ανασχηματισμό, στον οποίο αυτό το πρόσωπο το οποίο ξεχωρίζει είναι ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι μνημονιακός, ο οποίος υπηρέτησε τα μνημόνια και με την κυβέρνηση Σαμαρά, στην κυβέρνηση συνασπισμού Σαμαρά-Βενιζέλου. Έρχεται λοιπόν από την κατάψυξη ο κύριος Κουβέλης, ιδρυτής της ΔΙΜΑΡ, να συμμετάσχει στο υπουργικό σχήμα, το νέο υπουργικό σχήμα, κάτω από τον κύριο Καμένο. Μάλιστα, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Δημάρ, ο οποίος ίδρυσε τη Δημάρ όταν ήταν αντιμέτωπος με τον κύριο Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχασε λοιπόν τις μεταξύ τους εκλογές, πήγε και ίδρυσε τη Δημάρ. Και τώρα εμφανίζεται από το ψυγείο για να σώσει την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Έτσι, να πούμε εν ολίγης ότι στη θέση του κυρίου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε, κύριο Παπαδημητρίου, ο σύζυγος της κυρίας Αντωνόπουλου, αναλαμβάνει ο κύριος Δραγασάκης. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος αντικατέστησε τον κύριο Μουζάλα. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπαμε, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Ενώ υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος. Έχουμε κάποιες μικροαλλαγές ακόμη. Ο υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει πλέον η κυρία Μερόπη Τζούφη. Και υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατής. Μάλιστα. Τα γεγονότα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι άλλα τα οποία πρέπει να απασχολούν την επικαιρότητα και όχι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ή θα λέγαμε και το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο το έφερε τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα, την ώρα που δέχεται ηχηρά χτυπήματα και απειλές από την Τουρκία. Ενώ στο Μακεδονικό η κυβέρνηση είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για το μεγάλο ξεπούλημα, παρά το ότι έχει δηλώσει επισήμως και σήμερα που μιλάμε ο κύριος Ζάεφ ότι δεν δέχεται καμία αλλαγή του συντάγματος, έχουμε λοιπόν πιέσεις από την Τουρκία και από τα Σκόπια και από τους διεθνείς συμμάχους μας, υποτίθεται, να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Εμείς όμως θα επιμείνουμε σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι καυτά και θα σας βάλουμε ένα μικρό βιντεάκι να ακούσετε από το δελτίο ειδήσεων Live News για το τι έκανε ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος προχωρεί σε επιστράτευση για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα με πόλεμο. Εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Φίλε Πρόδρομε, βάλε το σχετικό βιντεάκι και εδώ είμαστε να συζητήσουμε, για τα προβλήματα τα οποία προκαλεί ο κύριος Ερντογάν με το μεταναστευτικό, το λάθρο μεταναστευτικό, μπουκώνοντας τα νησιά μας με εκατοντάδες χιλιάδες λάθρομετανάστες, οι οποίοι θα είναι η εμπροστοφυλακή τους σε περίπτωση εισβολής του κυρίου Ερντογάν στην χώρα μας. Ας ακούσουμε το βιντεάκι και θα είμαστε εδώ με τον πρώτο καλεσμένο μας.
Και ενώ η επιχείρηση του τουρκικού στρατού στη Συρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Σουλτάνος Ερντογάν, εντείνοντας το πολεμικό κλίμα στη χώρα του, κάλεσε τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα για επιστράτευση. Ας είναι όλοι σε ετοιμότητα για επιστράτευση. Είμαστε στις παραμονές μιας νέας αντίστασης. Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Μετά τις συσκέψεις που κάνουμε με τη στρατιωτική ηγεσία και αν κληθεί ο λαός μας με φύλλα πορείας, πρώτα εγώ και μετά μαζί με το έθνος θα βαδίσουμε μαζί προς το μέτωπο. Δυστυχώς, με τις δηλώσεις του αυτές ο Ερντογάν αποδεικνύει ότι είναι άκρως προβληματικός, προκλητικός και επικίνδυνος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και ένα θερμό επεισόδιο που είναι πάρα πολύ πιθανόν. Η δήλωση Ερντογάν προκάλεσε πανικό στους πολίτες. Χιλιάδες Τούρκοι άρχισαν να ψάχνουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση εάν έχουν εκδοθεί φύλλα πορείας και πού θα πάνε να υπηρετήσουν, με αποτέλεσμα να ρίξουν το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Τουρκία και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Ερντογάν προειδεάζει ουσιαστικά την τουρκική κοινή γνώμη για αυτό που πιθανά να ακολουθήσει, μιλώντας συγκεκριμένα για ένα θερμό καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως και πιο νωρίς χρειαστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα, τη στιγμή που μιλούσε στο προσυνέδριο του κόμματός του, ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν ντυμένο με στρατιωτική στολή. Το κοριτσάκι ανέβηκε κλαίγοντας, με τον Τούρκο πρόεδρο να σχολιάζει: «Αυτοί που φορούν μπορντό μπερέ δεν κλαίνε». Ακούτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος λοιπόν, επωνομαζόμενος, προχωρεί σε επιστράτευση και ο κύριος Τσίπρας, αντί να λάβει τα δικά του μέτρα για τη χώρα μας, να την θωρακίσει, αυτό που κάνει είναι να επιστρατεύει από το ψυγείο τον κύριο Κουβέλη για να σώσει την κυβέρνησή του. Ο Ερντογάν, ο οποίος λοιπόν έχει φροντίσει να γεμίσει και να μπουκώσει τα νησιά μας με λάθρομετανάστες, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί και αυτούς να τους χρησιμοποιήσει σε ενδεχόμενη επίθεση την οποία σχεδιάζει σε βάρος της χώρας μας. Από τη λάθρομετανάστευση έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χίου, τον κύριο Σταμάτη Κάρματζη. Γεια σας, κύριε Κάρματζη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Θα ήθελα να μου πείτε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, διότι ακούμε ότι η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στην Χίο με τους λαθρομετανάστες. Εδώ και 3 χρόνια, κύριε Βρακιωτίδη, τα νησιά μας ζουν ένα εφιάλτη. Και λέω ένα εφιάλτη και θα μιλήσω για τη Χίο. Ό,τι πω βέβαια για τη Χίο, περίπου το ίδιο ισχύει και για τα διπλανά νησιά, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Κο και ούτω καθεξής. Τον πρώτο χρόνο, δηλαδή, έχουμε 18, το 15, τη χρονιά του 15, από τη Χίο περίπου σε 10 μήνες πέρασαν 200.000 κόσμους. 200.000 κόσμους. Φοβερό νούμερο. Τότε η κοινωνία της Χίο έβαλε πλάτη, βοήθησε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρήθηκαν ταλαιπωρημένοι, διωγμένοι κλπ. Υπήρχε ένα κύμα πράγματι προσφυγικό τότε από τη Συρία κλπ. Αγωνιστήκαμε, μετακινείται ο κόσμος, έφευγε κτλ. Οπότε παρά την ταλαιπωρία, παρά το ότι τα προβλήματα ήταν αμέτρητα και απίστευτα εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά. Μόνοι μας παλεύαμε. Κακά τα ψέματα. Όπως και σήμερα. Παρά λοιπόν την ταλαιπωρία, ο κόσμος έβαλε πλάτη. Εδώ και 2 χρόνια έχει αρχίσει ο μεγάλος εφιάλτης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η Χίος έχει περίπου 3.500 κόσμο. Τι λέτε? 3.500 κόσμο. Είναι 1.300-1.400 στο hot spot αυτό το οποίο υπάρχει στο Χαλκιός. Είναι ένα χωριό 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου και ο κόσμος εκεί είναι περίπου 700 άνθρωποι το χωριό το Χαλκιός. Είναι 700 άνθρωποι ο Χαλκιός και έχουν 1.400-1.500 μετανάστες. 1.500 ανθρώπους μέσα σε πάση περιπτώσει σε κάποια δομή η οποία ο Θεός να την κάνει, λέγεται hot spot. Με αποτέλεσμα εκεί πέρα οι άνθρωποι του Χαλκιού ζουν σε αντικές στιγμές εδώ και 2 χρόνια. Είναι απίστευτος ο τρόπος ζωής τους. Δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να ησυχάσουν, έχουν τα πάντα γύρω λαϊλατισί και φυσικά σε καθημερινή βάση πλέον αντιμετωπίζουν προβλήματα απίστευτα. Έχουν αρχίσει να φυλάνε βάρδιες εδώ και μήνες τώρα για να δουν πώς θα προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και οι περιουσίες τους.
Ζουν λοιπόν τα νησιά μια εφιαλτική κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε τελικά πού θα βγει. Έχει χάσει ο κόσμος την κανονικότητα. Μισό λεπτό να σας διακόψω, διότι οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι η κατάσταση θα εκτραχυνθεί ακόμα περισσότερο και σχεδιάζεται εκεί στο Χαλκιό να επεκταθούν οι εγκαταστάσεις, να γίνουν κάτι σαν πολυκατοικίες που να φιλοξενήσουν περισσότερους λαθρομετανάστες. Ήδη σε ένα τμήμα, με κάποιους τρόπους βέβαια, οι οποίοι ξάφνιασαν έτσι ευνηδιαστικά έγιναν, έχουν στηθεί δύο όροφα κοντέινερ. Και επιχειρούν τώρα να στήσουν και σε άλλο σημείο πάλι δύο όροφα κοντέινερ. Έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις, παλεύει ο κόσμος, εδώ παλεύουν να πούμε με νύχια και με δόντια. Βεβαίως το δικαστήριο ήδη βγήκε προχθές μια απόφαση και δεν εμποδίζονται να προχωρήσουν στο να εγκαταστήσουν και καινούργια κοντέινερ. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια ότι επειδή πλέον ήδη η κανονικότητα των ανθρώπων εδώ στη Χίο έχει ανατραπεί, όχι μόνο στη Χίο, και στη Λέσβο και στη Σάμο κτλ. Φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις οι οποίες δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα. Την προηγούμενη φορά βρέθηκα ήδη σε μέτωπο κάποιων κινήσεων που έγιναν από τους κατοίκους Χαλκιούς. Παρέστην εκεί για να κατευνάσω τα πνεύματα. Είναι ασυγκράτητοι άνθρωποι. Είναι ασυγκράτητοι γιατί είναι απελπισμένοι. Όπως οι μεγάλες μερίδες των κατοίκων των νησιών, που τελικά αλλιώς ήταν, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πέρασαν σε ένα χρόνο 200.000 άνθρωποι, μετακινήθηκαν, έφυγαν, έβαλε πλάτη ο κόσμος, τους περιέθαλψε, τους βοήθησε, τους τάισε, τους ταΐσαμε, έτσι σταθήκαμε σε παραστάσεις κτλ. Εδώ όμως βλέπουμε ότι παίζεται πλέον ένα άλλο παιχνίδι. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι πλέον αυτοί, 3.500. Και τούτες τις μέρες δεν έχουμε ροές, δεν ξέρουμε ξαφνικά οι ροές πότε θα αρχίσουν και τι κόσμος θα έρθει. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση, δεν έχουν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίζονται, κύριε Βαϊκολίδη. Αντιμετωπίζονται με μήνετρα, με... Ή αντιμετωπίζονται με χτίσιμο κοντέινερ σε παραπάνω, μεγαλύτερα κτλ. Έτσι αντιμετωπίζονται αυτά. Και μάλιστα... Και υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει πια και η αίσθηση του κόσμου εδώ πέρα, ότι τελικά εδώ πάνε για να εγκαταστήσουν μόνιμες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε τελικά η αλλίωση των πληθυσμών ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά ήδη αυτή την ώρα έχουμε 3.500. Δηλαδή μιλάμε, κύριε Καρμάτζη, μιλάμε για έναν παράνομο επικισμό των νησιών μας από λαθρομετανάστες. Ακριβώς. Και κινδυνεύει και κινδυνεύει και η ζωή προφανώς, η σωματική ακαιρεότητα, όταν μου λέτε γίνονται πιάτσικα. Έχουμε αντιμετωπίσει εδώ τραγικές καταστάσεις τους προηγούμενους μήνες. Τραγικές καταστάσεις, έτσι, μέσα από την παρανομία, αν θέλετε να πούμε, και πολλές φορές και την εγκληματικότητα, η οποία τελικά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Μάλιστα. Έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε βαθμό επικίνδυνο. Πολλές φορές, εντάξει, με τον τρόπο που κυκλοφορούν και έχουν αποθρασυνθεί, γιατί εδώ πια δεν μιλάμε για πρόσφυγες. Εδώ μιλάμε για μετανάστες οι οποίοι έρχονται να μην πω από πού. Λαθρομετανάστες. Ναι. Έτσι, όχι, μιλάμε ότι έχουν μεταναστευτική ροή αυτοί. Έτσι, μπαίνουν ελαφρέα να πούμε στη χώρα με όλους αυτούς τους τρόπους που ξέρουμε. Μέχρι από τη Λατινική Αμερική, από την Υποσαχάρη Αφρική, από Ινδίες, από Παγκλαντές, από όπου φανταστεί άνθρωπος. Τι λοιπόν, ποια σχέση έχουν αυτοί με τους πρόσφυγες? Εσείς... Από την άλλη, η Ευρώπη κοφεύει, το βλέπετε τελικά, διότι έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Τα νησιά λοιπόν τι τα θένε, για φυσικό τείχος, θα εγκαταστήσουν εδώ κόσμο, δηλαδή θα μείνουν εκεί και θα φύγουμε εμείς. Έτσι, και φυσικά αυτή την ώρα η επίσημη κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει το σκηνικό. Συγγνώμη. Να ξέρουμε τελικά που πάμε. Εγώ να σας πω το εξής. Ο κύριος Φίλης, όταν ήταν υπουργός, είχε δηλώσει ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν αν θα έρθουν στην περιοχή τους μετανάστες ή όχι. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εσείς... Και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζουν για τις ζωές των κατοίκων των ακριτικών περιοχών? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τους έδωσε το δικαίωμα ποιος ο ελληνικός λαό με την ψήφο του να αποφασίζουν για τη ζωή μας? Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εσείς ως περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, έχετε τη δυνατότητα να αντιδράσετε ή το αποδέχεστε τη μοίρα σας? Όχι, όχι. Εμείς αντιδρούμε και βεβαίως η κατάσταση θα σκληρύνει έτσι περαιτέρω. Κάποιες φορές
με τη λογική μπροστά, κατανοήσαμε πράγματα, βάλαμε πλάτη, είπαμε, συνεργαστήκαμε, έτσι, κοροϊδευτήκαμε ασύστολα τις περισσότερες φορές και φυσικά αυτή την ώρα δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη για να κάτσουμε να συζητήσουμε και να δούμε τελικά με ποιο τρόπο θα προχωρήσουν πράγματα. Διότι υπάρχει αφενεγκυότητα και ασυνέπεια σε λόγια και πράξεις. Και το λέω αυτό διότι ήδη επικαλούνται ότι δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση όλου αυτού του κόσμου στην υπηρετική Ελλάδα να προχωρήσουν στην Ευρώπη κλπ. Κλπ. Αυτό είναι τελικά ψευδέστατο. Έχουν ήδη προσφύγει δικηγορικοί σύλλογοι όλης Ελλάδος, αλλά περισσότερο των νησιών. Και υπάρχει και στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτή την ώρα η προσφυγή, η οποία τελικώς θα δικαιωθεί, γιατί ένα μέρος έχει γίνει αποδεκτό ότι τελικά δεν ισχύει αυτό ότι θα καταπέσει η συμφωνία Ευρώπης-Ελλάδος-Τουρκίας εάν γίνει μετακίνηση. Επιστροφές δεν γίνονται. Οι υπηρεσίες ασύλου κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν να λειτουργήσουν και να προχωρήσουν τα πράγματα. Δηλαδή οι ΜΚΟ βέβαια κάνουν πάρτι, οι ΜΚΟ κάνουν πάρτι. Παρέα με την ύπατη αρμοστία, τελικά εδώ έχουμε γίνει, εμείς έχουμε γίνει φιλοξενούμενοι στον τόπο μας. Και τελικά ποιος κάνει κουμάντο, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή το βλέπουμε και έχουμε απορίες. Επειδή με ρωτήσατε αν θα αντιδράσουμε. Σας είπα λοιπόν ότι προτάξαμε τη λογική. Είναι όμως κάποια πράγματα μέχρι σε εδώ και μη παρέκει. Η κοινωνία είναι ασυγκράτητη. Κανείς δεν εγγυάται το επόμενο διάστημα τι μέλγενέστε και τι πρόκειται να γίνει. Είναι τόση αγανάκτηση που ειλικρινά τελικά δεν ξέρω, φοβάμαι για τα χειρότερα. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κάρματζη. Εσείς αισθάνεστε απελευθερωμένος ή περιορισμένος στο ρόλο σας? Και το λέω αυτό διότι να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το 2016 κάνατε μία δυνατή δήλωση, σκληρή δήλωση. Καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος και αυτό είχε ως συνέπεια να σας διαγράψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ελεύθερος, κύριε Βραχιολίδη. Εγώ ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρέδωσα τη βουλευτική έδρα, δεν την έχασα. Δεν την έχασα, την παρέδωσα. Επειδή είχα υποσχεθεί ότι αν εκλεγώ θα μείνω στον τόπο μου, στην ακριτική Χίο, να την υπηρετήσω από την πρώτη γραμμή. Αυτό έπραξα. Κάποια πράγματα νομίζω ότι δείχνουν με την σειρά τους τελικά πού βρισκόμαστε και πού θα πάμε, έτσι, και μιλάμε βέβαια για τη γείτονα Τουρκία με τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι, δηλαδή νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο και εσείς το αντιλαμβάνεστε. Επειδή λοιπόν με ρωτάτε, είμαι ελεύθερος, ανήκω στον κόσμο που με πιστεύει και είναι κοντά μου. Για αυτούς αγωνίζομαι, παλεύω για την πατρίδα μου, παλεύω για τον τόπο μου, για την κοινωνία. Για κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα, είμαι περήφανος για τον τρόπο που λειτουργώ. Και επιτρέψτε μου, επειδή ξέρω το δεύτερο μέρος της εκπομπής σας, είναι η Σοφία Βούλτεψη, θα είναι εκεί, με την οποία είμαστε βουλευτέ το 2014 στο Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να μου επιτρέψετε να στείλω ένα μήνυμα από την Ακριτική Χίο, ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παραχωρήσει οποιοδήποτε όνομα, σύνθετο, μοναχικό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Αυτό είναι το μήνυμα που εγώ στέλνω σαν την Περιφερειάρχη από την Ακριτική Χίο. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Κανείς δεν εξουσιοδοτείται να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση και ειδικότερα η παρούσα κυβέρνηση, η οποία δεν ψηφίστηκε για να εχωρήσει το όνομα Μακεδονία οπουδήποτε και όχι μόνο. Και όχι μάλιστα. Μόνο. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω προσωπικά από την Ακριτική Χίο. Ελπίζουμε να παραμείνετε ελεύθερος, να κρατάτε θερμοπύλες εκεί στη Χίο, γιατί η Χίος έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για τον αγώνα της ελευθερίας, την Επανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρματζη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα έχουμε την καλά ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου. Η επικαιρότητα βεβαίως τρέχει και με το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Σήμερα γίναν επεισόδια με αιχμή τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. 262 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί υπήρχαν σήμερα στο πρόγραμμα.
έγιναν επεισόδια με τα ΜΑΤ να εμφανίζονται, να υποστηρίζουν ουσιαστικά τους τοκογλύφους και τους άρπαγες των σπιτιών των πολιτών. Είχαμε και προχθές μια παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ το σχετικό αυτό απόσπασμα, όπου μιλάει ο κυρία Κωνσταντοπούλου ότι πρόκειται για κακούργημα, και να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον γνωστό οικονομολόγο Πάνο Θεοδωρίδη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και μας έχει πει ότι πρόκειται για παρανομία, ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν πρόκειται να πάρουν τα σπίτια των πολιτών. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Δικείο δεν θα φαινόσασταν. Δεν έχετε όμως τη συνένεσή μας να μας είναι δημόσιος. Είναι δημόσιος. Δεν έχετε τη συνένεσή. Στο ελληνοδικείο δεν θα φαινόσασταν. Αν τα βγάλετε αυτά, ξέρετε πολύ καλά. Δικηγόρος δεν είστε. Δικηγόρος δεν είστε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας απαντώ λοιπόν ότι η κυρία της οποίας το ακίνητο βγαίνει στο... Δηλώνετε ότι ο πληστηριασμός δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνουν πληστηριασμοί. Είναι της κυρίας Ελευθεριώτου που είναι για σήμερα, η οποία οφείλει. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν θα γίνουν. Γιώργο, μπορείς να είσαι εδώ, γιατί κυρία Κωνσταντοπούλου μας συγκοφαντεί και θέλουμε να τις κάνουμε εμείς. Δεν σας συγκοφαντεί κανείς. Σας ρωτώ αν γνωρίζετε ότι συμμετέχετε σε κακού. Ωραία. Το γνωρίζετε. Έχεις ένα λεπτάκι από εδώ, παρακαλώ. Το γνωρίζετε, κυρία Δημητρέλου, ότι συμμετέχετε σε κακούργημα. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε. Επειδή εσείς δεν γνωρίζετε άλλα βασικά πράγματα. Ίδια καραμέλα θα την πειλάτε συνέχεια. Μάλιστα, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το σχετικό απόσπασμα με την παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία μιλάει για κακούργημα και λέει ότι πρόκειται για κακούργημα το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Μας το έχει πει και ο Πάνος ο Θεοδωρίδης, ο γνωστός οικονομολόγος, τον οποίον τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές σας. Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχες πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αρπάξουν τα σπίτια των πολιτών με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Βλέπουμε όμως ότι γίνεται ο κακός χαμός. Σήμερα είχαμε και τα ΜΑΤ να υπερασπίζονται την αρπαγή των σπιτιών των πολιτών. Μπορεί να υπάρξει αντίδραση και ξανατόνισε με ποιο τρόπο δεν πρόκειται να πάρθουν τα σπίτια των πολιτών με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Καταρχάς, για να μην χάσουν οι δανειολήπτες ή πολίτες, με απλά λόγια να το πούμε, τα σπίτια τους, θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι ο πληστηριασμός υποχρεωτικά πρέπει να είναι δημόσιος. Ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός δεν είναι δημόσιος. Το γράφουν στα παλιά τους παπούτσια, σε διακόπτω. Το γράφουν στα παλιά τους παπούτσια και συνεχίζει η δικαιοσύνη, οι συμβολιογράφοι, η πολιτεία να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κατ' εντολή των τοκογλύφων και όχι της δικαιοσύνης. Ναι, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι, ακόμα και όταν γίνει ο πληστηριασμός, κάνουμε αίτηση ακυρώσεως του πληστηριασμού με βάση τα άρθρα του αστικού κώδικα που υποχρεώνει τη διαδικασία να είναι δημόσια. Δημόσια σημαίνει να μπορεί να λάβει μέρος ο κάθε ένας. Όταν λοιπόν για να μπορεί να λάβει μέρος ο κάθε ένας, θα πρέπει το κράτος να έχει μεριμνήσει, ώστε και τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που είμαστε να έχουμε τουλάχιστον γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Ο δικαστής λοιπόν, ο οποίος θα έχει στα χέρια του μία αίτηση ακυρώσεως ενός πληστηριασμού που έγινε, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση με τη συγκεκριμένη αιτιολόγηση να μην ακυρώσει τον πληστηριασμό τον οποίο έκανε συμβολεγράφους και κατακύρωσε το ακίνητο σε αυτόν ο οποίος πρόσφερε ένα αλφα τίμημα. Και λέω δεν υπάρχει περίπτωση, διότι θα βρεθεί ο ίδιος κατηγορούμενος επειδή έχει παραβιάσει τα άρθρα του αστικού κώδικα που υποχρεώνει πληστηριασμοί να είναι δημόσιοι. Από εκεί και πέρα, ένας ακόμα λόγος, ακριβώς πάνω σε αυτήν την αιτιολογία, είναι και η παρεμπόδιση που κάνουν τα ΜΑΤ στο να εισέλθουν στο χώρο που γίνεται ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός οι πολίτες. Ο οποιοσδήποτε πολίτης έχει δικαίωμα λοιπόν εκεί που γίνεται ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός να παρευρεθεί. Όταν λοιπόν εμποδίζεται, είναι από τα ΜΑΤ ή από οποιοδήποτε άλλο να εισέλθει στον χώρο που κάνει τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό, είναι ένας ακόμα λόγος ακριβώς
ακυρώσεως, εάν δει αυτό το πράγμα και υπάρχει καταγεγραμμένο, ότι εμποδίστηκαν από τα μάτια να μπουν μέσα έστω και ένα άτομο, είναι ένας λόγος ακυρώσεως με αίτηση του πληστηριασμού που έχει κατοκυρωθεί υπέρ αυτού που πλειοδότησε. Μάλιστα. Αυτή η ακύρωση, τι επιπρόσθετα έξοδα συνιστά, σημαντικά? Δεν άκουσα. Αυτή η ακύρωση που πρέπει να γίνει από τον ενδιαφερόμενο που θα χάσει το σπίτι του, προκειμένου να γλιτώσει, αυτή η ακύρωση, η διαδικασία ακύρωσης συνιστά πολλά έξοδα ή μπορεί να γίνει με λίγα έξοδα? Όσο είναι τα έξοδα καταθέσεως και εκδικάσεως του δικογράφου της ακυρώσεως του πληστηριασμού. Δηλαδή, ο δικηγόρος θα πρέπει να συντάξει το δικόγραφο που να ζητάει την ακύρωση του πληστηριασμού αφενός και αφετέρου θα γίνει η δίκη που θα οριστεί πότε θα δικαστεί η εκδίκαση της ακυρώσεως του πληστηριασμού. Έχουμε αυτά τα δύο έξοδα. Τα έξοδα καταθέσεως ακυρώσεως και τα έξοδα της δίκης για να ακυρωθεί ο πληστηριασμός. Μπορεί ο πολίτης... Είναι ανάλογα... Τα έχει καθορίσει μάλλον το κράτος. Μάλιστα. Είναι αυτά τα Εγώ θέλω να πω το εξής. Μπορεί ο πολίτης να στραφεί νομικά και εναντίον αυτών που διέπραξαν αυτό το έγκλημα, εναντίον της πολιτείας, εναντίον των αστυνομικών του Υπουργείου που έδωσε εντολή του προστασίας του πολίτη να επέμβουν τα ΜΑΤ σε βάρος του? Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και εμείς το κάνουμε σαν σωματείο με τον εξής τρόπο. Σε όποια μέλη πάει να γίνει κάποιος πληστηριασμός, σαν σωματείο στέλνουμε ένα εξώδικο στη συμβολιογράφο, της αναφέρουμε τους δύο λόγους για τους οποίους της λέμε ότι δεν πρέπει να κάνει τον πληστηριασμό, δηλαδή πρώτον ότι η τράπεζα έχει εξοπλιστεί από ένα τρίτο νομικό πρόσωπο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εκείνο οφείλει να ζητήσει το δάνειο από το δανειολήπτη και δεύτερον ότι οι τράπεζες συμμετείχαν στην απάτη στο να πάρουν αυτές δάνειο από το ελληνικό δημόσιο συνολικά 183 δισεκατομμύρια ευρώ με όρο στην δανειακή σύμβαση ότι αν δεν επιστρέψουν πίσω το δάνειο αυτά τα λεφτά θα μπουν στο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους. Δηλαδή πήραν οι τράπεζες δάνειο με όρο στη σύμβαση πάρε εσύ τράπεζα τα λεφτά και θα τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους. Αυτό είναι απάτη. Λοιπόν, τη λέμε λοιπόν ότι σε περίπτωση τώρα που γνωρίζει επισήμως αφού έλαβε με δικαστικό επιμελητή το εξώδικο και αναφέρει αυτούς τους δύο λόγους, την καλούμε πρώτον να παραιτηθεί από τον πληστηριασμό, να μην το κάνει και να ενημερώσει και τον αντικαταστάτη. Εάν δεν το κάνει, εμείς θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον της και επειδή η συγκεκριμένη απάτη είναι πάνω από 120.000 ευρώ, μιλάμε για δις, είναι κακούργημα και επειδή τελείται ακόμα και σήμερα είναι διαρκές κακούργημα, άρα υπάρχει θέμα αυτοφόρου και θα ζητήσουμε να συλληφθεί η συμβολιογράφος η οποία θα πάει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο πληστηριασμό ηλεκτρονικά. Και κανονικά ακόμα. Να πούμε στους ακροατές, για να θυμίσουμε όσους μας ακούνε για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 13.000 ακροατές, ότι είσαι επικεφαλής του κινήματος αντίσταση, του σωματείου Αντίσταση Τώρα. Ακριβώς. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου? Τηλέφωνα στην έδρα του σωματείου που είναι λεωφόρος Συγκρού 5, το σταθερό είναι 210-56-96-014, επαναλαμβάνω 210-56-96-014 και σε κινητό τηλέφωνο 6930-362-262. Από εκεί και πέρα κλείνεται κάποιο ραντεβού. Έρχεται, μας λέει ποια είναι η κατάστασή του και κανονίζουμε τι πρέπει να γίνει ανάλογα στην κατάσταση που είναι ο καθένας. Αυτό που έχουμε ξεκινήσει πέρα από το να σταματήσουμε ή να ακυρώσουμε με βάση αυτά τα στοιχεία την επίθεση που κάνει η τράπεζα με διαταγές δομής κατασχέσεις και πληστηριασμούς, έχουμε ξεκινήσει ήδη και ζητάμε αποζημίωση για ηθική βλάβη για αυτή την απάτη την οποία μας δημιούργησαν οι κυβερνώντες μαζί με τους τραπεζίτες. Να πάρουν δηλαδή τα λεφτά σαν δάνειο οι τραπεζίτες και να ζητάνε να τα εισπράξουν, να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους. Μέχρι τώρα στις απαντήσεις που πήραμε από τις τράπεζες, καινούργια διαδικασία που γίνεται γραπτά και απαντάει ο ένας τον άλλον σε αυτά που λένε στις 100 μέρες από την ημέρα καταθέσεως της αγωγής, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν. Προπαντός δε για τον λόγο πάρε τράπεζα εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει άλλος, καμία τράπεζα δεν έχει απαντήσει.
Μάλιστα. Εδώ μπορώ να πω και, και ένα πράγμα συγκεκριμένο. Βγήκε τις προάλλες η πρώτη απόφαση που απέριψε μία αγωγή που είχε γίνει με την εξής αιτιολογία. Ο δανειολήπτης είχε πάρει το δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία τώρα πλέον ουσιαστικά τα δάνεια αυτά είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ιστορικό αυτό ότι πήρε δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου και τώρα το ζητάει η Πειραιώς αναφέρεται μέσα στην αγωγή. Όμως η αγωγή δεν έχει καμιά σχέση με τα δάνεια τα οποία κάνει. Έχει σχέση με την απάτη, το πάρει εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει άλλος. Λοιπόν, ο δικαστής λοιπόν έβγαλε μια απόφαση και έλεγε ότι η αγωγή δεν έπρεπε να γίνει προς την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά έπρεπε να γίνει προς την Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου δεν είχε πάρει καν από αυτά τα λεφτά. Αυτή την αγωγή μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε προς οποιαδήποτε τράπεζα, ασχέτως αν έχει δάνειο ή όχι, και να ζητήσει αποζημίωση. Γιατί τα λεφτά που έχει πάρει κάθε τράπεζα με αυτό τα πληρώνει ο πολίτης. Μάλιστα. Έχει γίνει φόρη και τα πληρώνει. Ασχέτως αν έχει δάνειο. Μάλιστα. Όταν λοιπόν βλέπεις τρεις δικαστές, γιατί ήταν στο πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, όταν τρεις δικαστές βγάζουν μια τέτοια απάντηση, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτοί οι δικαστές δεν βγάζουν αποφάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου. Βγάζουν, να μην πούμε τώρα, αν πήραν εντολή ή είναι συστηνική ή είναι. Μπορώ να πω έχουν σχέση με αυτό που ανακοινώθηκε πριν το καλοκαίρι, ότι οι τράπεζες προσλάβαν 300 συγγενικά πρόσωπα δικαστών και εισαγγελέων. Άρα αυτοί οι δικαστές που έχουν προσληφθεί συγγενικά τους πρόσωπα στις τράπεζες, τι αποφάσεις πρόκειται να βγάλουν. Λοιπόν, αυτοί οι δικαστές λοιπόν εντός των επομένων ημερών θα βρεθούν κατηγορούμενοι με μήνυση, διότι γνωρίζουν ότι τελείται. Συγγνώμη. Έγκλημα. Τελείται έγκλημα. Και ηθοποιούν έγκλημα, αυτοί είναι συνένοχοι. Και δεν το αναφέρουν στην αρχή. Δεν έχουν πάει στον εισαγγελέα να αναφέρουν το συγκεκριμένο κακούργημα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο Θεοδωρίδη. Θα τα ξαναλέμε εδώ συχνά πυκνά, γιατί λες. Γιατί σας έχουμε και νέα από κάποιες άλλες ενέργειες που έχουμε κάνει, αλλά να τις ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες για να πούμε αναλυτικά τι. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, την πρώην υφυπουργό, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής και στη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρώην Υφυπουργό επί Νέας Δημοκρατίας της κυβερνήσεως Σαμαρά, την κυρία Σοφία Βούλτευση, δημοσιογράφο. Καλησπέρα σας, κυρία Βούλτευση. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Εδώ έχουμε την επικαιρότητα που τρέχει με πολύ ραγδαίους ρυθμούς. Είχαμε το σκάνδαλο σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών Νοβάρτης, με το οποίο 10 πολιτικά πρόσωπα οδηγούνται στην Εξεταστική Επιτροπή, στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Είχαμε σήμερα και τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Κάντε μου ένα σύντομο σχόλιο πρώτα για τον ανασχηματισμό που έγινε με βάση την... το επίδομα νοικίου της κυρίας Αντωνοπούλου και του συζύγου της που αποπέμφθησαν. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ο ανασχηματισμός νομίζω από πλευράς, γιατί θα γίνει ένας ανασχηματισμός, όλοι προσπαθούν να δουν αν θα βελτιωθεί η απόδοση κυβέρνησης. Γιατί γι' αυτό το λόγο γίνονται οι ανασχηματισμοί. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια αυτή η παράμετρος, αυτή η πτυχή. Αν μπορούμε να πούμε το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Πουβέλης, ο οποίος έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση, τελικά ανταμείβεται από τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι έφερε στην εξουσία αυτούς οι οποίοι αποδεικνύεται ότι τελικά ήταν κάθε άλλο παρά μπορούσαν να υπερηφανεύονται για αυτό το οποίο ονομάζουν ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί αυτό το ηθικό πλεονέκτημα σχετίζεται με την πράξη. Στην πράξη αποδεικνύεται ποιος έχει ηθική και ποιος όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κυβερνήσει ποτέ. Τώρα τα στελέχη του βέβαια είχαν υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις και δεν νομίζω να είχαν
πάρα πολύ τιμηθεί για τέτοιου είδους θέματα. Άρα λοιπόν στην πράξη αποδείξανε και αυτοί και η ΑΝΕΛ ποιοι είναι πραγματικά. Και ουσιαστικά την ευθύνη δεν την έχει η κυρία Αντωνοπούλου, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ο ίδιος ο κύριος Καμένος, που ενώ είχαν διαλύσει τη χώρα, την είχαν οδηγήσει στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος της εξόδου από το ευρώ, και έφερναν ένα μνημόνιο που οδηγούσε διάλυση και το κόμμα τους, το κόμμα του κύριου Τσίπρα κυρίως. Αυτοί είχαν στο νου τους πώς θα αυτοεξυπηρετηθούν και θα βολευτούν. Διότι είναι το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει. Και γιατί αυτό είναι η αριστερά. Να τη μάθουν οι Έλληνες, να την απομυθοποιήσουν, γιατί είχε πάρα πολύ μυθοποιηθεί μετά τον εμφύλιο και χάρη στη Χούντα βέβαια. Όμως κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας η κυβέρνησή του και εσάς, διότι και εσείς λέει ψηφίσατε αυτή τη σχετική διάταξη για το επίδομα ενοικίου. Κύριε Βαχιόλη, κοιτάξτε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έφερε ένα μνημόνιο, αφού κοροϊδεύε, αφού είχε βάλει 6 μήνες στο βαρουφάκι να βασανίζει τη χώρα και να τη δείχνει έξω. Ο κύριος Βίζερ είπε ότι κόστησε 200 δις εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Πήγε στην Αγία Πετρούπολη 18 και 19 Ιουνίου, προσέξτε, με τον κύριο Λαφαζάνη, ψάχνοντας να βρει λεφτά από τους Ρώσους και λέγοντας ότι αναζητάει καινούργια λιμάνια. Πήγε άρον-άρον και υπέγραψε, διότι τρόμαξε να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη από αυτά που επρόκειτο να γίνουν στη χώρα, την οποία αυτός ήθελε να μετατρέψει σε Βενεζουέλα. Και εδώ και έφερε λοιπόν μια μνημονιάρα, την οποία έφερε στη Βουλή 15 Αύγουστο και ήθελε να ψηφιστεί το 15 Αύγουστο με την κυρία Κωνσταντοπούλη, την οποία αυτός, να σας θυμίζω, είχε βάλει πρόεδρο της Βουλής, να βασανίζει όλο τον κόσμο, να μην βγαίνει από το γραφείο της, που να ποιος αρτήρα. Εμείς τότε δεν ψηφίσαμε μαζί τους, κύριε συνάδελφε, δεν ψηφίσαμε εναντίον τους. Γιατί ο σκοπός τους ήταν να μην ψηφιστεί το μνημόνιο και να φύγουμε από το ευρώ και να γίνουμε Βενεζουέλα. Εμείς δεν κοιτάξαμε τότε αυτά τα πράγματα. Εμείς κοιτάξαμε τις συνθήκες, όλοι τις θυμούνται που έγινε εκείνη η ψηφοφορία και ψηφίστηκε εκείνο το μνημόνιο εξαιτίας τους. Λοιπόν, εμείς κοιτάξαμε μη βγούμε από το ευρώ και ψάχνουμε όπως στη Βενεζουέλα. Τώρα ψάχνουν και ψωνίζουν τρόφιμα με τον αριθμό λίγοντα τη ταυτότητά του. Για πείτε μου κάτι, εσείς εξακολουθείτε ως Νέα Δημοκρατία και αναθεματίζετε την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή θεωρείτε ότι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα είναι καταστροφή, θα γίνουμε Βενεζουέλα? Μα δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Μάλιστα. Μα δεν υπάρχει εθνικό νόμισμα. Δεν υπάρχει εθνικό νόμισμα. Προσέξτε. Δεν υπάρχει, δηλαδή αν πούμε ότι αυτό δεν υπάρχει κάποιο νόμισμα, υπάρχει κάποιο. Όχι, νόμισμα, λέω, η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα συνιστούσε. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Άρα μας κάνουν ό,τι θέλουνε. Δηλαδή, προσέξτε, το ευρώ αυτά ίσχυαν για πρόευρο. Τώρα, αν υποθέσουμε, μην πάμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση, δεν υπάρχει κάποιο νόμισμα, υπάρχει κάποιο νόμισμα που θα αντικαθιστούσε, υπάρχει κάποια διεθνή ισοτιμία? Όχι, αλλά με αυτόν τον τρόπο το νόμισμα το δικό μας το καθορίζει, για παράδειγμα, η Γερμανία και μας κοπανάει στα μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα και οι άλλοι έχουν ευρώ. Και οι άλλοι έχουν ευρώ. Μάλιστα. Όμως, εδώ έχουν βρει βολικούς, γιατί τότε μας κατηγορούσατε όλοι, αλλά εμείς δεν ψηφίσαμε υπερταμείο, δεν ψηφίσαμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γι' αυτό μας έζησαν. Λοιπόν, τώρα βέβαια τους βρήκαν αυτούς να τα υπογράψουν όλα. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι εμάς δεν μας ζήτησαν το υπερταμείο οι ξένοι? Μάλιστα. Και βέβαια μας το ζήτησαν. Αλλά τους είπαμε δεν μπορούμε να το δώσουμε. Αυτοί ήρθαν, το υπογράψαν. Υπογράψαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, 2-3 επαχθείς συμφωνείς, ό,τι τους φέρνουν μπροστά τους, θα υπογράψουν. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Καλύτερους δεν θα βρουν οι ξένοι. Να μιλήσουμε λίγο, κυρία Βούλτευση, για το σκοπιανό ζήτημα, το όνομα της ονομασίας. Έχετε αποκαλύψει εσείς, είπατε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προβεί σε μια μυστική συμφωνία με τους δανειστές να δώσει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια με αντάλλαγμα την ελάφρυνση του χρέους. Κοιτάξτε, εγώ έκανα τότε μια πολιτική εκτίμηση. Δεν κάνω λάθος στις πολιτικές μας εκτιμήσεις, γιατί τα μελετάω πάρα πολύ τα θέματα. Σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε μεγάλη ευκαιρία, αποδείχθηκε αυτό, δεν υπήρχε κάποια συγκυρία. Ο ΖΑΕΒ, και τώρα όποτε μιλάει εκεί για μας έχει γεμίσει συνεντεύξεις, υποστηρίζει ότι δεν θα αλλάξει ταυτότητα κτλ. Και ότι δέχεται κάποια μικρή αλλαγή στο όνομα. Ο Ιβάνοφ, ο πρόεδρος, ανήκει στο κόμμα του Γκρουεύτη. Τις διαπράγματα.
αυτά τις πήγαν με διαπραγματευτή που είχε βάλει του ΕΣΚΙ και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτοί να υποχωρήσουν. Ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις γίνονταν πάντα. Μόλις φτάνουμε στα διατάφτα, αυτές διακόπτονται. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Διότι οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται ποτέ να παραιτηθούν από αυτό το οποίο ονομάζουν ταυτότητα. Και να σας πω και κάτι, είναι απλό το θέμα. Αν αυτοί έρχονταν και έλεγαν δεν είμαστε Μακεδόνες, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονική ταυτότητα, τότε τι το χρειάζονταν, κύριε συνάδελφε, το Μακεδονία? Μάλιστα. Αυτά όμως και εσείς... Άρα είναι όχημα το Μακεδονία για όλα αυτά τα οποία λένε. Ναι, γιατί για όμως... Εγώ δεν έχουμε ρεθιστεί. Εγώ... Λέω λοιπόν εγώ, κάθισα και σκέφτηκα και έκανα αυτή την ανάλυση. Λέω, πώς γίνεται, αφού δεν υπάρχει συγκυρία, δεν υπάρχει ευκαιρία, ψέματα τελικά ήταν και φαινόταν αυτό από τα δεδομένα, από τα στοιχεία δηλαδή φαινόταν, ότι δεν είναι έτοιμοι αυτοί να παραιτηθούν από τους αντιπροσδισμούς τους. Γιατί ξαφνικά τέτοια πρεμούρα με το μακεδονικό? Πρέπει να έλαβαν κάποια υπόσχεση, να ζήτησαν κάποιο αντάλλαγμα. Ποιο μπορούσε να είναι αυτό το αντάλλαγμα το τόσο σημαντικό? Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει επιδόσεις άλλες. Δεν έχει κάποια επίδοση για να πάει σε εκλογές. Κάθε κυβέρνηση όταν πάει σε εκλογές λέει πετύχαμε τούτο, πετύχαμε εκείνο. Κύριος, με τι θα πάει σε εκλογές? Με το υπερταμείο? Με την αφόρητη κατάσταση στην οικονομία? Με το γεγονός ότι οι Έλληνες χρωστάνε πάνω από 100 δις είναι τα ληξιπρόθεσμά τους προς το δημόσιο, πάνω από 30 δις προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Με τα capital controls? Με όλα αυτά τα οποία έφερε στη χώρα τους ηλεκτρονικούς πληκτηριασμούς, το υπερταμείο, δηλαδή ουσιαστικά την υποδούλωση της χώρας, την απόλυτη τους ξένους για έναν αιώνα, κάτι που δεν είχε τολμήσει να κάνει ποτέ κανείς? Με το ότι ανεβαίνει συνέχεια το κόστος παραγωγής με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, διότι ανεβαίνουν οι τιμές των παραγωγών στα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται? Με το ότι κατήντησαν να έχουν εξαγωγές 28,8 και να λένε ότι έχουν αύξηση, αλλά οι εισαγωγές τους είναι 50 δις? Για πείτε μου όμως, ο κύριος Τσίπρας... Ναι, πείτε μου, θέλετε να ολοκληρώσετε, πείτε μου. Σκεφτείτε, είναι απλό, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όταν πουλάμε προϊόντα στο εξωτερικό και εισπράττουμε 28 δις, εισάγουμε όμως αξίας προϊόντα 50 δις, άρα τους δίνουμε 50 έξω, εξανεμίζεται το όφελος από τις εξαγωγές μας. Άρα λοιπόν δεν είχε να πάει με κάποιο τέτοιο επιχείρημα στις εκλογές και ήθελε να πάει στις εκλογές με κάτι το θεαματικό. Έτσι σκέφτηκα εγώ. Τι είναι το θεαματικό? Να του δώσουν μια υπόσχεση για το χρέος, όχι πως θα το κρατήσουν. Πάντως, αλλά ναι, ότι αυτό τους είπαν. Εγώ έχω, έχετε δίκιο στην εκτίμησή σας, γι' αυτό και την παρουσιάζω εγώ στη δική μας την εφημερίδα, στον Ανεξάρτητο Παρατηρητή. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του πατάει πάνω σε αυτό το θέμα και λέει εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτή την ιστορία της αναγνώρισης των Σκοπίων ως Μακεδονία, διότι την έκανε ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι. Μα δεν υπάρχει αυτό. Στο Βουκουρέστι υπήρχε σύνοδος του ΝΑΤΟ και υπήρχε θέμα εάν θα γίνουν δεκτά τα Σκόπια με την προσωρινή τους ονομασία. Τότε μπήκε το βέτο από τον Καραμαλή, το οποίο ήταν βέτο, γιατί το ΝΑΤΟ λειτουργεί στη βάση της ομοφωνίας. Άρα, πριν μπουν μέσα, ο Καραμαλής τους είπε ότι αυτό δεν γίνεται, ξέραν ότι δεν θα υπάρχει ομοφωνία, είχε προβάσει δηλαδή ήδη το βέτο και δεν έγιναν δεκτά τα Σκόπια. Δεν ήταν το ΝΑΤΟ βήμα που θα γινόταν συμφωνία για το θέμα των Σκοπίων. Από πού και ως πού ξαφνικά ετέθηκε αυτό το θέμα? Και σας λέω και πάλι, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις λέμε σύνδεση ονομασία για όλα αυτά που λέμε. Αυτό είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Το επόμενο στάδιο όμως είναι όλα αυτά ισχύουν εφόσον σταματήσουν οι αλυτρωτισμοί, εφόσον αλλάξει το σύνταγμά σας, διότι έχουν ένα σύνταγμα το οποίο αποδέχεται αλλαγή συνόρων, το οποίο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό στην εποχή μας. Μεταξύ μας, κυρία Βούλτευση, και το σύνταγμά τους να αλλάξουν, ποιος τους εμποδίζει μετά από 10-15 χρόνια να το ξαναβάλουν πάλι? Μα το λέει και ο ίδιος ο Ζάεφ αυτό, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν, γιατί είναι ουσιώδες στοιχείο υπαρξιακό για αυτούς. Και γι' αυτό δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Διότι έχουν και άρθρο στο Σύνταγμα που λέει ότι η δημοκρατία αυτή προστατεύει και τους εθνικά Μακεδόνες που ζουν σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Εδώ
Έχουμε εμείς μια, μια ομάδα εκεί πάνω στην περιοχή της Φλόρινας, στο Ουράνιο Τόξο, το οποίο υποστηρίζει ακριβώς ότι, ότι είναι έναν Έλληνες πολίτες, αλλά είναι εθνικά Μακεδόνες. Δηλαδή δεν είναι Έλληνες, είναι Μακεδόνες. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή μια δική τους εθνικότητα. Είναι δυνατόν να συστάμε εμείς όταν φτιάξουμε μειονότητα μέσα στη χώρα μας και αντί. Μάλιστα. Έχετε κάποια εκτίμηση μπορείτε να κάνετε για το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, παρά το ότι ο κύριος Ζάεφ είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε το σύνταγμά μας? Θα φέρει δηλαδή προς ψήφιση στη Βουλή την αλλαγή της ονομασίας των Σκοπίων και να του χαρίσουμε το όνομα Μακεδονία? Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει τελειώσει. Απορώ γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μετά από αυτές τις δηλώσεις. Διότι εισήρθηκε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σκοτιάς, αρχικά πίστευαν ότι έτσι όπως είμαστε παραζαμισμένοι από τα μνημόνια, θα είχαμε ξεχάσει τα άλλα και θα νομίζαμε ότι το θέμα της διαπραγμάτευσης είναι μόνο το όνομα. Σύρθηκαν τώρα να πούνε ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία πακέτο. Σημειώστε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία από το 1995 είναι υπέρ του μεγάλου πακέτου, που τα περιλαμβάνει δηλαδή όλα. Και αυτή η θέση μας είναι πάγια από το 1995. Λοιπόν, σύρθηκαν σε αυτό και τώρα και αυτοί λένε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα όμως αυτοί δεν το αλλάζουν. Είναι απλό, το λένε. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Βούλτεψη. Φοβάστε την επιθετικότητα, προκλητικότητα της Τουρκίας μπορεί να εκφραστεί με ένοπλο τρόπο? Ακούστε τώρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι παρακινδυνευμένες και απευθείας σκέψεις. Οπωσδήποτε είναι πολύ προβληματική η συμπεριφορά της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό και διερωτώμεθα όλοι πλέον ποιο ήταν το αποτέλεσμα της επίσκεψης Ερντογάν, η οποία διαφημίστηκε και προπαγανδίστηκε με απαράδεκτο τρόπο από την κυβέρνηση, ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται Τούρκος πρόεδρος μετά από 65 χρόνια, λες και όταν ερχόταν ως πρωθυπουργός Ερντογάν ήταν άλλο πρόσωπο. Και μάλιστα αμέσως μετά, επειδή εμείς είχαμε ασκήσει κριτική και ζητούσαμε να μάθουμε ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης και τι επιτεύχθηκε. Γιατί όποτε γίνονται τέτοιες επαφές, υπογράφονται συμφωνίες, κάτι γίνεται. Εδώ δεν υπήρξε κάτι. Δεν υπήρξε κάτι. Και τότε είχε πει το περίφημο ο κύριος Κοντιάς ότι τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ερντογάν είναι άμεσα. Το είδαμε το άμεσα. Το είδαμε πραγματικά στην πράξη. Με εμβολισμό ελληνικού πλοίου στα Ήμια. Και με επιστράτευση και των με Τούρκων. Της ΑΟΣ, ναι, και με αποκλεισμό της ΑΟΣ της Κυπριακής. Βεβαίως. Εδώ πέρα έφυγε το Ιωτρύπανο, που είναι εκείνοι οι πράγματα που δεν είχαν ξανασυμβεί. Άρα λοιπόν μπορούν να μας πούνε τι ακριβώς πέτυχαν με την επίσκεψη Ερντογάν? Τίποτα, χειροτέρευσαν τα πράγματα σε χρόνο ρεκόρ. Ακριβώς, χειροτέρευσαν τα πράγματα. Κυρία Βούλτεψη, ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε, στο κόμμα σας να έχει πιο ισχυρή αντιπολίτευση και πιο πατριωτική. Δεκτή κάθε κριτική και κάθε άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Είχαμε κοντά μας την κυρία Βούλτεψη, πρώην υφυπουργό, παρά το πρωθυπουργό, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και ακούμε την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής και η επιλογή του τραγουδιού με τον Γιάννη Καλατζή, τον αείμνηστο Γιάννη Καλατζή που μας έφυγε από τη ζωή αυτή πριν από λίγο καιρό, ο Σταμούλης Ολοχίας, δεν πήκε τυχαία. Η επιλογή ήταν συγκεκριμένη διότι ήταν ένα τραγούδι της εποχής το οποίο μας έκανε να νιώθουμε υπερήφανοι. Και σημερινή πολιτική μας έχουν και μας φέρνουν σε ένα χάλι, έτσι να μας καταντήσουν σαν τα μούτρα τους, να μας κάνουν να μην νιώθουμε πλέον υπερήφανοι για την μεγάλη μας ιστορία στο αλβανικό μέτωπο, τον πόλεμο του 40, στην εθνική αντίσταση, σε όλη αυτή την περίοδο όπου ο ελληνικός λαός έγραψε λαμπρή ιστορία. Σήμερα λοιπόν ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, πάλι εμφανιζόμενος ως ανάδελφος, όπως τον είχε ονοματίσει ο Σαρτζετάκης, ο παλαιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Και ισχύει αυτός ο όρος ότι είμαστε ανάδελφος λαός, έχουμε γράψει ιστορία και συνεχίζουμε να γράφουμε, έχουμε δώσει τα νάματα του πολιτισμού, της ένδοξης ιστορίας μας σε όλο τον κόσμο και διαχρονικά από την αρχαία Ελλάδα, από τα αρχαία ελληνικά χρόνια έως και σήμερα, διδάξαμε πολιτισμό, αλλά δυστυχώς ο λαός αυτός τον οποίον μεταλαμπαδεύσαμε, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία μας, τη φιλοσοφία μας, τις τέχνες, τις επιστήμες, στο μεδούλι του πολλοί άνθρωποι από αυτούς, πολλοί από αυτούς τους λαούς παραμένουν βάρβαροι, με τον όρο βάρβαρο όπως τους είχε χαρακτηρίσει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο Αριστοτέλης. Διότι είμαστε μόνοι μας και είμαστε αντιμέτωποι ουσιαστικά με όλους. Δεν έχουμε προστασία από καμία θεωρητικά σύμμαχη δύναμη, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μας έχουν γραμμένους τα παλιά τους υποδήματα. Απειλείται η Ελλάδα από την Τουρκία και αντί να προστατεύσουν τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά, αφήνουν την Ελλάδα εκτεθειμένη. Η Γερμανία ζητάει από την Τουρκία άδεια για να κάνει έρευνες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μέχρι εκεί φτάσαμε, παρακαλώ. Η Γερμανία, έτσι, η ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητάει άδεια από την Τουρκία. Μάλιστα, ο του θράσους. Εκεί έχουμε φτάσει. Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με όλους ουσιαστικά, δεν έχουμε κανέναν. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πορευθούμε μόνοι μας, γνωρίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν και θα υπάρξουν στο εγγύς μέλλον. Διότι όλα τα πράγματα οδηγούν προς μια κατεύθυνση δύσκολη, δυσχερέστατη. Ενδέχεται και να έχουμε και πολεμική αναμέτρηση με τον Σουλτάνο, ο οποίος έχει επιστρατεύσει τον στρατό του για να έρθει αντιμέτωπος με την χώρα μας. Έχει τέτοια επιθετικότητα που δεν θα διστάσει να χτυπήσει είτε την Κύπρο, είτε τα νησιά μας, είτε τη Θράκη. Γι' αυτό θέλει και τα Σκόπια να ονομαστούν ως Μακεδονία, διότι θέλει να εγκαταστήσει εκεί πέρα βάσεις, θέλει να έχει ένα ορμητήριο για να επιτεθεί στη χώρα μας. Η χώρα μας, η οποία είπαμε και επαναλαμβάνουμε, είναι μόνη της, έχοντας αντιμέτωπους τους πάντες. Πρέπει όμως το μέτωπο στη χώρα μας να είναι αραγές και η κυβέρνηση Τσίπρα καλά θα κάνει να αφήσει κατά μέρος όλα αυτά τα οποία σκαρφίζεται προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Ας θυμηθούμε πάλι, τελειώνοντας την εκπομπή μας, αυτά τα οποία είχε πει η κυρία Μπενάκη όταν παρέδιδε την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2005 στον κύριο Παπούλια, λέγοντας ότι τα σύνορα της χώρας μας θα περιοριστούν. Πού τα ήξερες, κυρία Μπενάκη? Σε έχουμε προσκαλέσει και συνεχίζουμε να σε προσκαλούμε στην εκπομπή μας εδώ να μας πεις αυτούς τους προφητικούς σου λόγους. Πού στο καλό τους ήξερες και τους είπες και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι προ αυτής της καταστάσεως, δηλαδή του επερχόμενου ακροτηριασμού της χώρας μας? Φίλες και φίλοι, ακούμε το βιντεάκι αυτό και με αυτό το βιντεάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.